γεωπολιτικά παίγνια στον 989 Αλφαρέντιο με το Δήμο Βερίκιο στη ρύθμιση του ήχου Ωρές της Παπάς και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου. Πέρασαν ήδη 12 και ώρες, 24 μάλλον, και από τη στιγμή που ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο στις ακτές του Βοσπόρου. Ξέρετε κάτι, κάθε φορά που γίνεται μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο γράφονται και λέγονται πολλά. Το ζητούμενο είναι από ποιον γράφονται και από ποιον λέγονται. Χτες καθώς οδηγούσα ακούγα σε ένα άλλο ραδιόφωνο μια ενδιαφέρουσα, άκρως ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχε ο παραγωγός της εκπομπής με τον καθηγητή, τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών, τον αγαπητό κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Ομολογώ ότι ζήλεψα αυτή την συζήτηση, αυτόν τον προβληματισμό που ανέπτυσε ο κύριος Βαλινάκης. Του ζήτησα λοιπόν απόψε να είναι μαζί μας και εδώ στα γεωπολιτικά παίγνια να ξεδιπλώσει τη σκέψη του, γιατί νομίζω ότι για σας τους φίλους ακροατές των γεωπολιτικών παιχνίων αυτή η προσέγγιση του καθηγητού του κυρίου Βαλινάκη θα σας φανεί και χρήσιμη και άκρος ενδιαφέρουσα. Καλησπέρα κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ κύριε Βαρίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρετε κάτι, με εγκλωβίσατε χθες στο αυτοκίνητο. Ήθελα να πάω σε μια συνάντηση και αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο το οποίο πρέπει στο δημόσιο διάλογο να έχει ως στόχο ένας ακαδημαϊκός σαν και εσάς, με πολιτική όχι μόνο σκέψη αλλά και δράση. Κύριε Βαλινάκη, σας άκουγα χτες και διαπίστωνα στο λόγο σας ότι είστε βαθύτατα προβληματισμένος για όλα όσα συμβαίνουν στις μέρες μας. Δεν είναι μια κοινοτοπία αυτό να λέω αυτό το πράγμα, αλλά αυτό διαπιστώνω ότι έχει βάθος ο προβληματισμός σας. Ναι. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όλοι θα είμαστε ευτυχέστεροι αν όταν μάλλον ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο ανταλλάσσουν χειραψίες αντί να ανταλλάσσουν λεκτικές ή άλλες χειροβομβίδες. Είναι προφανές ότι όλοι προτιμούμε μια ομαλή εξέλιξη των σχέσεων και όλοι θα θέλαμε αυτές οι επαφές πραγματικά να οδηγούν σε αποτελέσματα. Το ερώτημα είναι βέβαια αν πράγματι μπορούμε να εμπιστευτούμε τη γειτονική χώρα. Έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να δείχνουμε ειλικρίνεια στις σχέσεις μας. Αν λοιπόν μπορούμε να εμπιστευτούμε μια χώρα όταν ξέρουμε ότι ακόμα και την παραμονή της έλευσης του Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη απαριθμούσαν μια σειρά από μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας, πολλές από τις οποίες είναι, αν θέλετε, εντελώς απαράδεκτες, ανήκουν σε άλλο είδος γειτονίας και όχι στη γειτονία που θα θέλαμε να έχουμε μαζί της. Και θα πρόσθετα εγώ ότι αυτές οι διεκδικήσεις που προέβαλαν ένα 24ωρο πριν επανέλαβαν και στο ενημερωτικό σημείωμα που έδωσαν αφού ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είχε φύγει από την Τουρκία. Ναι, τηλεγραφικά έτσι, αναφέρονται σε προβλήματα στο Αιγαίο, σε καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ούτω καθεξής, δηλαδή σε λέξεις κλειδιά που παραπέμπουν όσους γνωρίζουν στον ατελείωτο κατάλογο των τουρκικών διεκδικήσεων που αντίθετα από ό,τι λένε πολλοί Έλληνες αναλυτές έχω πει και νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο κατάλογος μεγαλώνει συνεχώς. Δεν πρόκειται για πάγιες τουρκικές θέσεις όπως λένε πολλοί θέλοντας να συσκοτήσουν την πραγματική τροπή των πραγμάτων αλλά για έναν κατάλογο ο οποίος συνεχώς διευρύνεται και μάλιστα διευρύνεται σε σημείο έτσι ώστε η τελευταία
τελευταία τους εφεύρεση σε εισαγωγικά, δηλαδή το ότι αν δεν είναι αποστατικοποιημένα τα ανατολικά ελληνικά νησιά, τότε θα πρέπει και να συζητηθεί η ίδια η ελληνική κυριαρχία από αυτόν. Μιλάμε για μια αποκάλυπτη απειλή κατά της ελληνικής κυριαρχίας, κατά των ελληνικών συνόρων, που οπωσδήποτε είναι συγκλονιστική αν κανείς κάτσει και τη σκεφτεί σοβαρότερα. Υπό ένα τέτοιο λοιπόν κλίμα, η πρώτη μου ερώτηση είναι, δεν καταλαβαίνω γιατί εμφανίζεται αυτό το επιχείρημα ότι ξαφνικά οι δύο χώρες, επειδή γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, αισθάνονται ότι είναι δύο καλοί σύμμαχοι που πρέπει να συζητήσουν κάτι καινούριο. Θεωρώ ότι αν πρέπει να συζητήσουμε κάτι, γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συζητηθούν, είναι παραδείγματος χάρη μια ερώτηση που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική πλευρά στην τουρκική, είναι γιατί εσείς θεωρείτε τους εαυτούς σας πιο έξυπνους από εμάς και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και σπάτε το εμπάργκο κατά της Ρωσίας, δεν συμμετέχετε στο σύστημα κυρώσεων, μόνοι εσείς από όλες τις νατοϊκές χώρες, γιατί εσείς έχετε ανοιχτό σας τον ένα αέριο χώρο ενώ όλοι οι άλλοι τον έχουν κλείσει, γιατί εσείς πρέπει να εμφανίζεστε ως μεσολαβητές ανάμεσα στις δύο πλευρές και να μην ασπάζεστε τη βασική αρχή γύρω από την οποία στρατεύεται όλη η Δύση, δηλαδή το παραβιάσου των συνόρων και της μη αναθεώρησης των διεθνών συνθήκων και συνόρων. Επί του συγκεκριμένου βέβαια θα μας πει κάποιος ότι εδώ αυτό το οποίο λέτε και πολύ σωστά επισημαίνεται τα γιατί, δεν το κάνει η ίδια η Αμερική. Βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να συνομιλεί και να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο και όχι μόνο να μην του θέτει τέτοια θέματα, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ ο Τούρκος πρόεδρος να ενημερώνει τον Αμερικανό πρόεδρο για τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες που έχει αναλάβει. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Και ένα άλλο βασικό, κύριε καθηγητά, και θέλω να, την άποψή σας. Μήπως διακατεχόμεθα από τον φόβο πια ότι ο αναθεωρητισμός ανθίζει στις μέρες μας και φοβόμαστε τα χειρότερα με τον Ερντογάν, μην απασφαλίσει εντελώς? Προφανώς υπάρχει αυτός ο φόβος και δίκαια υπάρχει ο φόβος, διότι αν έχετε παρακολουθήσει και τις αναρτήσεις που έχω κάνει, έχω πει εδώ και αρκετές μέρες ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα αυτού του πολέμου στην Ουκρανία, εννοώ, θα είναι ότι ο επιτιθέμενος, ο εισβολέας, τελικά μπορεί να χάσει ένα κομμάτι από αυτά που θα έχει δια της βίας κατακτήσει επί του ουκρανικού εδάφους, αλλά το μεγαλύτερο μέρος από αυτά που θα έχει κατακτήσει θα το κρατήσει. Αυτό είναι το λογικό επακόλουθο. Εγώ καταλαβαίνω την Ευρώπη που λέει στην ανακοίνωσή της προχθές ότι θέλουμε η Ουκρανία να επιστρέψει στα νόμιμα σύνορά της, αλλά δεν βλέπω κανέναν στην Ευρώπη που πρώτον να το πιστεύει και δεύτερον που πραγματικά θα το δει αυτό να συμβαίνει μετά το τέλος αυτής της αντιπαράθεσης. Ποιος δηλαδή είναι στρατιωτικά ικανός να σπρώξει την Ρωσία πίσω στα σύνορά της πρώτου 2014? Δεν πιστεύω ότι κανένας θα το κάνει αυτό. Αντίθετα, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η Ρωσία, ένα μέρος από αυτά που έχει κατακτήσει δια της βίας, ίσως και όλα αυτά που θα έχει κατακτήσει δια της βίας, διότι υπάρχει λογική ότι μπορεί να το ανταλλάξει με κάποια άλλα σημαντικά ανταλλάγματα, θα τα κρατήσει. Αφού λοιπόν θα επικρατήσει το δίκαιο του ισχυροτέρου, στο πεδίο εννοώ και όχι στη θεωρία, αυτό προφανώς είναι ένα καταθλιπτικό συμπέρασμα και ιδίως για εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στο ότι τα σύνορα πρέπει να είναι σταθερά, εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δια της βίας δυνατότητα να αλλάξουν αυτά τα σύνορα, και εννοείται ότι μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς και οι Κύπροι αδελφοί μας, οι οποίοι το έχουν υποστεί επί τόσες δεκαετίες στο Κυπριακό. Άρα προφανώς υπάρχει στο βάθος του ορίζοντα μια δυσμενής εξέλιξη. Δεν βλέπω πώς μπορεί να είναι ευνοϊκό το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, όσο η Δύση δεν εμπλέκεται και σωστά δεν εμπλέκεται. Και πάμε στην άλλη ερώτηση που μου κάνατε στην αρχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι προφανώς ο Ερντογάν αυτά που κάνει και κινείται και αν θέλετε συναντά και αποδοχή σε αυτά που κάνει έχει να κάνει με την προσπάθειά του να κερδίσει εκεί που έχανε όλο αυτό τον καιρό, δηλαδή στις κυρώσεις. Του έχει υποβληθεί ένα
ολόκληρο σύστημα κυρώσεων, όχι μόνο για τους S-400, αλλά και συνολικά από τη Δύση, διότι και οι Γερμανοί καθυστερούν τις παραδόσεις οπλικών συστημάτων, κάνουν ό,τι μπορούν τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, χωρίς να έχουν πάει πολύ πιο μακριά από αυτό. Βλέπει λοιπόν ότι η Δύση του στερεί οπλικά συστήματα, έχει χάσει τη συμμετοχή του στα F-35, δεν του δίνουν οι Αμερικανοί τη δυνατότητα να αγοράσει καινούργια F-16, έχει λοιπόν ένα μειονέκτημα και έρχεται τώρα λοιπόν και κλαίγεται στους Αμερικανούς και στους άλλους δυτικούς ότι να υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ που λέγεται Ρωσία, πρέπει να τον αντιμετωπίσω, να τον αντιμετωπίσω για χάρη όλης της Δύσης. Δώστε μου λοιπόν αυτά τα όπλα που χρειάζομαι και, και σταματήστε να μου βάζετε τα εμπάργκο και τις κυρώσεις που μου βάζετε. Άρα απελευθερώστε μου τα F-16 και εδώ είναι ακριβώς που έρχεται και η δική μας συνεισφορά σε εισαγωγικά, χωρίς να το θέλουμε. Θέλω να ελπίζω ότι δηλαδή θα πει μα με τους Ισραηλούς πλέον έχω βελτιώσει τις σχέσεις μου, βέβαια, είναι σημαντικό στο Κογκρέσο αυτό και στην Αμερικανική κυβέρνηση και με τους Έλληνες έχω βελτιώσει τις σχέσεις μου, άρα κύριε Μενέντες, κυρία Γερουσία, σταματήστε να κάνετε τις ανοησίες με την επιβολή των εμπάργων και των κυρώσεων και βοηθήστε να ενισχυθεί η Τουρκία για να αντιμετωπίσει το μεγάλο κίνδυνο που λέγεται Ρωσία. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα θεώρημα και ένα αφήγημα του Ερντογάν, στο οποίο δεν έχουμε νομίζω συμφέρον να συμμετάσχουμε, διότι όπως έλεγα και χτες που με ακούσατε, η κάθε χώρα σε αυτό το νοριμαγδό που γίνεται τοποθετείται βάσει κάποιων αρχών αλλά και βάσει ειδικότερων θεμάτων και άρα είναι προφανές ότι η κάθε χώρα έχει το δικό της στίγμα. Κάτι να κερδίσει, κάτι να χάσει, δεξιά να πάει, αριστερά να πάει. Δεν είναι όλες καρμπών και κινούνται κατά τον ίδιο τρόπο. Άλλες απειλούνται περισσότερο, άλλες απειλούνται λιγότερο, άλλες έχουν ειδικότερες σχέσεις με τη Ρωσία, άλλες λιγότερο. Άρα λοιπόν και η Ελλάδα πρέπει να βλέπει τα δικά της συμφέροντα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο. Εννοείται, δεν μπορούμε να κάνουμε τον Δον Κιχώτη, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο κοιτάμε τις δικές μας ανάγκες, τις δικές μας κινήσεις που δεν πρέπει να είναι ίδιες με τους άλλους. Για παράδειγμα, είχα πει ότι εμείς αντί να πάμε να εμπλακούμε στο θέατρο επιχειρήσεων Ουκρανία ήταν πιο σοφό να κάνουμε σε συνεννόηση και με τους Γάλλους με τους οποίους υποτίθεται ότι έχουμε και μια στρατηγική συμμαχία που περιλαμβάνει και τις διαβουλεύσεις και δεν τις είδα να γίνονται αυτές οι διαβουλεύσεις, δηλαδή αν γίνεται πόλεμος και εσύ δεν κάνεις διαβούλευση με τον στρατηγικό σου σύμμαχο πότε θα το κάνεις. Τι θα έλεγε αυτή η διαβούλευση, θα μας έλεγαν και οι Γάλλοι, θα προτείναμε και εμείς να πάμε να στείλουμε όπως έκαναν εκείνοι 3-4 αεροσκάφη στα σύνορα τα ευρωπαϊκά, τα εξωτερικά, εντός των ορίων εννοείται των ευρωπαϊκών, γιατί αυτό θέλουμε να περάσει ως μήνυμα. Ενισχύουμε κάθε χώρα που απειλείται στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα και απαιτούμε φυσικά ότι και αυτή η χώρα θα μας ανταποδώσει αν μεθαύριο βρεθούμε σε ανάλογη θέση με την Τουρκία. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει εμείς να υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα εδώ σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω αν καλός ή κακός πιστεύετε ότι η Ελλάδα αντέδρασε αμέσως αποστέλλοντας τα Καλάσνικοφ. Όμως την απάντηση τη θέλω αμέσως μετά το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε. Επιστροφή εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του 989 Αλφα Ρέντιο στα γεωπολιτικά παίγνια με τον καθηγητή τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών που μας αναλύει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τη γνώμη του για το τι θα έπρεπε και πώς θα έπρεπε η χώρα μας να κινηθεί σε ένα ενδεχόμενο ή σε ελληνοτουρκικό διάλογο εν ώψη της συνάντησης της χθεσινής του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Κύριε Βαλινάκη, σας ρώτησα λίγο πριν τις διαφημίσεις αν ορθώς η Ελλάδα έπραξε να αποστείλει αμέσως και με συνοπτικές διαδικασίες τα Καλάσνικοφ στην Ουκρανία. Ναι, το κρίσιμο όπως είπα και προηγουμένως είναι αν κάθε πράξη που κάνουμε ή κάθε παράληψη συνάδει με τα δικά μας ιδιαίτερα εθνικά συμφέροντα και την ιδιαίτερη εθνική μας τοποθέτηση. Για παράδειγμα, αν η Πορτογαλία έχει διαθέσιμα όπλα να βοηθήσει την Ουκρανία,
πολύ καλά κάνει, αλλά η Πορτογαλία δεν έχει ούτε προβλήματα εθνικής άμυνας ή εθνικής ασφάλειας όπως έχουμε εμείς με έναν γείτονα που μας απειλεί, ούτε και την γενικότερη θεώρηση στα πράγματα όπως εμείς. Δεν έχει αυτή προβλήματα στα εξωτερικά, ευρωπαϊκά σύνορα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το τι κάνει η άλλη χώρα είναι δικό της θέμα, το τι κάνουμε εμείς όμως πρέπει να ζυγίζεται κάθε φορά και μάλιστα με πολύ προσοχή απέναντι στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, αρνητικές ή θετικές, ανάλογα με το τι θα αποφασίσουμε. Γι' αυτό και είπα ότι ένας τρόπος ήταν πολύ απλός να ξεκινήσουμε με μια διαβούλευση πρώτα με τη Γαλλία. Επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό ότι έχουμε κάνει μια στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία, αλλά αν δεν κάνουμε μαζί τη συνεννόηση όταν γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία, πότε περιμένουμε να την κάνουμε? Μήπως, και δεν είδα μια τέτοια συνεννόηση. Μήπως έγινε σε επίπεδο αρχηγών και έγινε. Εγώ δεν είδα. Μα μακάρι να έγινε και να διαψευστώ. Θα χαρώ πράγματι να τιμήσαμε αυτή τη συμμαχία. Σίγουρα μέσω διαδικασιών και Υπουργείων Εξωτερικών δεν έγινε. Εδώ δεν ήταν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτά πρέπει να γίνονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον Υπουργού Εξωτερικών, Υπουργού Άμυνας και πάνω. Γιατί αυτός είναι ένας πόλεμος. Και άρα, αν σε έναν πόλεμο δεν τιμήσεις αυτή την διαβούλευση που σου χαρίζει η Γαλλία και λέει θέλω ως στρατηγικός σύμμαχος που είσαι να συνεννοούμαστε σε αυτά, τότε πού θα το κάνεις? Και σας είπα ότι η Γαλλία είχε μια πολύ προσεκτική στάση και έστειλε τα 4 μοιράζ στην Εστονία, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή μέσα στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, που είναι για μας και ακριβώς η αρχή που πρέπει να υποστηρίξουμε. Οι άλλοι δεν έχουν τέτοιες. Η Πορτογαλία δεν έχει τις ίδιες αρχές για να κινείται κατά τον ίδιο τρόπο και κινήθηκε διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και είπαν και μια σειρά από άλλες λύσεις, όπως στο ανθρωπιστικό, στο κομμάτι των νοσοκομείων και ούτω καθεξής, που μπορούμε να είμαστε θετικοί υπέρ της Ουκρανίας και πρέπει να είμαστε θετικοί, διότι προφανώς η Ουκρανία μάχεται μια μάχη υπέρ του δικαίου, υπέρ της μη αναθεώρησης των συνόρων και εναντίον της χρήσης στρατιωτικής βίας, που είναι μια πολύ βασική αρχή για τα δικά μας τα συμφέροντα. Καταλαβαίνω ότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην συνεδρίαση και τη λειτουργία των οργάνων. Απολύτως. Και των μηχανισμών. Και στο ΚΙΣΕΑ και στα όργανα. Η πολιτεία έχει θεσπίσει αυτά τα όργανα για να μπορούν να διαβουλεύονται, να ζυγίζουν, να έχουν εκθέσεις που ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά. Τι σημασία έχει, ξέρω εγώ, και αν θα τα στηριχθεί ή όχι τα συγκεκριμένα όπλα ή η ελληνική άμυνα, αν μπορούσαν κάπου αλλού να χρησιμοποιηθούν. Αν όλα αυτά έγιναν, πολύ καλά έγιναν, αλλά δεν είχα την αίσθηση ότι υπήρξε η προετοιμασία για μια τόσο σοβαρή απόφαση όπως αυτή. Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι φοβάστε μη τυχόν αυτή η απόφαση που ελήφθη εκείνο το πρωινό της Κυριακής κατά μόνας, μήπως γυρίσει μπούμερανγκ. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνουμε σε αυτό. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι και από εδώ και πέρα πώς κινούμαστε. Η Τουρκία, όπως είπα, έχει αναβαθμιστεί μέσα από αυτή την κρίση. Ξέρετε. Βλέπω συνεχώς να κερδίζει εδώ στην Αντάλια, πέρασε απαρατήρητο. Βέβαια. Ενημέρωσης. Μαζεύτηκαν 100 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και υπουργοί. 100. Έλειπε ο δικός μας, η δική μας υπουργή. Κανένας. Η Ελλάδα απούσα. Ναι, αυτό έγινε γιατί υπήρξε πρόσκληση ως πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, στον Ταρτάκ, και παρουσία του. Βλέπετε εδώ ότι όλα αυτά θέλουν μια πολύ προσεκτική διαχείριση. Ούτε είναι ωραίο να λείπεις από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν θα μπορούσαμε, κύριε Βαλινάκη, να στείλουμε κάποιον άλλον. Να στείλουμε έναν. Υπάρχουν πολλές λύσεις σε όλα αυτά και υπάρχουν και ανταλλάγματα που κανείς μπορεί σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, να ζητάει. Δηλαδή, εμείς προσφέρουμε αυτή τη στιγμή την Αλεξανδρούπολη και την Σούδα στην προσπάθεια της Δύσης απέναντι στη Ρωσία. Βλέπουμε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο βρίσκεται στα δικά μας τα νερά και το γαλλικό. Όλα αυτά πιστεύω ότι
κάποια ανταλλάγματα θα έπρεπε να πάρουν, διότι φοβάμαι ότι στο τέλος που θα γίνει ο λογαριασμός θα είμαστε από αυτούς οι οποίοι, αν όχι έχασαν, πάντως δεν κέρδισαν τίποτα σε σχέση με μια Τουρκία που θα είναι πολύ πιο αναβαθμισμένη, και τότε θα πούμε, μα τότε που ήταν ακόμα η Τουρκία στα κάτω της, γιατί εμείς δεν αποφεληθήκαμε ώστε να κερδίσουμε κάτι και αφήσαμε ανεκμετάλλευτη αυτή την περίοδο. Και γιατί συζητάμε με την Τουρκία ότι ξεκινάμε ένα διάλογο για μέσα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, για στρατηγική συνεργασία κτλ. Το στρατηγικό συμβούλιο, το Δημερές, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα στις απαιτήσεις της Τουρκίας. Και αν η Τουρκία τα φτιάξει και με τη Δύση, τότε δεν υπάρχει καν το κλίμα που υπήρχε πριν από λίγο καιρό, ότι ήταν λίγο πολύ ένας ηγέτης που κανένας Ευρωπαίος δεν ήθελε να του μιλάει. Όταν λοιπόν τον αγκαλιάζει ξανά η Δύση, προφανώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για μας. Αυτό νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Άρα η μεγάλη χαρά για το ότι κάτι αλλάζει, το πολύ σπουδαίο, δεν τη βλέπω. Εκείνο που βλέπω είναι ότι η κυβέρνηση, υποψιάζομαι μάλλον, δεν το βλέπω, υποψιάζομαι ότι η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει ένα ακόμη ήσυχο καλοκαίρι απέναντι στην Τουρκία, το οποίο είναι σημαντικό προφανώς για τον τουρισμό. Το Αιγαίο εξαρτάται από τον τουρισμό, η ανάπτυξή του, η οικονομία του και η χώρα γενικότερα. Βεβαίως όμως αυτά όλα έχουν και μια τιμή. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι το ήσυχο καλοκαίρι έρχεται χωρίς τίποτα. Η άλλη πλευρά που δεν θέλει το ήσυχο καλοκαίρι, είναι λάθος αυτό που λένε, ότι και αυτοί νοιάζονται για τον τουρισμό τους. Ο τουρισμός τους είναι πιο πολύ σε άλλες πλευρές και έχουν άλλους τρόπους. Νοιάζονται βέβαια σε ένα βαθμό, αλλά όχι όσο εμείς που εξαρτώμεθα σε τόσο βαθμό από τον τουρισμό. Άρα λοιπόν η άλλη πλευρά μπορεί να κερδίσει από αυτό και δεν έχει και, αν θέλετε, κανένα ηθικό εμπόδιο, καμιά ηθική αναστολή, για να το πω έτσι, ανάλογα και με τον Πούτιν, ο Ερντογάν δηλαδή, να χρησιμοποιεί την απειλή χρήσης βίας και την ίδια τη χρήση βίας. Άλλωστε από την αρχή της κρίσης είχα εξηγήσει ότι ο Ερντογάν είναι ένας μιμητής του Πούτιν, τον έτσι θαυμάζει, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, θεωρούν και οι δύο ότι είναι ηγέτες επί 20 χρόνια μιας χώρας που έχει αδικηθεί από την ιστορία, από τους ξένους που τη βρήκανε αδύναμη κάποια στιγμή και τις τα πήραν όλα, και άρα πρέπει να επαναφέρουν τις χώρες τους στο παλιό εθνικό μεγαλείο, και αυτό τους κάνει λίγο να συνομιλούν κατά τη φαντασία τους βέβαια με την ιστορία και όχι με τη σύγχρονη πραγματικότητα και τους συγχρόνους τους αρχηγούς κρατών, του οποίου βλέπουν λίγο σαν περαστικούς. Σκεφτείτε πόσους έχει δει ο Πούτιν στα 20 χρόνια πρωθυπουργούς από τη Δύση, πόσους έχει δει και ο Ερντογάν από την ελληνική πλευρά, πόσους πρωθυπουργούς και υπουργούς εξωτερικών. Άρα όλα αυτά τους βλέπουν λίγο σαν νάνους μπροστά στο μεγάλο δικό τους μεγαλείο, και αυτό τους κάνει πολύ επικίνδυνους στους γείτονές τους, ειδικά αν αισθανθούν ότι αυτοί οι γείτονες είναι αδύναμοι και άρα μπορούν να τους βρουν σε μια στιγμή αδυναμίες, και είτε διπλωματικά με το καλό, είτε στρατιωτικά να τους πάρουν κάτι που μέχρι τώρα δεν έδιναν. Έτσι. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία στην εξωτερική πολιτική και στη στρατηγική θεωρείται το να πάρεις από τον αντίπαλό σου κάτι το οποίο δεν θα σου το έδινε, με το καλό, και όχι με το να πας δια της βίας να το πάρεις. Είναι καλύτερο να το πάρεις με το καλό, διότι δεν είσαι διεθνώς εκτεθειμένος. Και εδώ τίθεται λοιπόν το ερώτημα, το κύριο. Εάν ο Ερντογάν τα φτιάξει με τη Δύση και αποκαταστήσει τις σχέσεις του που θα τα φτιάξει όπως μας λέτε, και αν η σχέση του με τον Πούτιν και με την Κίνα γίνει ακόμα πιο στενή, τότε τι κάνουμε εμείς, κύριε καθηγητά? Απαντήστε μου όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Είναι κέριο αυτό το ερώτημα, και αυτή νομίζω ότι είναι η αγωνία του κόσμου όλου. Γεωπολιτικά παίγνια στον 989α Radio, εδώ απόψε με τον κύριο Γιάννη Βαλιβνάκη, τον καθηγητή και πρώην υφυπουργό εξωτερικών. Μας αναλύει με το δικό του τρόπο και τις δικές του ανησυχίες τα γεωπολιτικά δρόμενα στη γειτονιά μας, έτσι όπως διαμορφώνονται και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σας ρώταγα, κύριε Βαλιβνάκη, πριν τους τίτλους των ειδήσεων, το κέριο ερώτημα είναι, εάν ο Ερντογάν τα φτιάξει, και όπως μας είπατε θα τα φτιάξει, είναι βέβαιο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα τα φτιάξει με την Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δυναμώσει τις σχέσεις του και με τη Ρωσία αλλά και την Κίνα, τότε
η έρμη η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει, μπορεί να κάνει κάτι? Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει μία και μόνη μαγική κίνηση η οποία λύνει όλα τα προβλήματα. Όπως και η Τουρκία, όπως και όλες οι χώρες, είναι μια σειρά ενεργειών, οι οποίες όμως εντάσσονται και στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε ότι η στρατηγική με την οποία εργαζόμασταν επί 50 χρόνια, μετά δηλαδή από την εποχή της μεταπολίτευσης, για να το πούμε έτσι, από το 1973-1974, πρέπει να αλλάξει. Με την έννοια ότι, και φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεντρικό σημείο, πιστεύαμε ότι η Τουρκία, για να επιτεθεί προς την Ελλάδα, δεν θα το τόλμαγε ποτέ, γιατί θα έπεφταν στη μέση οι Δυτικοί να τη σταματήσουν. Δεν θεωρούσαν ποτέ ότι η Τουρκία πραγματικά θα χρησιμοποιήσει βία. Αντίθετα, πιστεύαμε ότι όλα θα παιχτούν στο επίπεδο το διπλωματικό. Βλέπουμε όμως ότι πάμε σε μια φάση της διεθνούς πολιτικής όπου η βία, εκεί που κανένας δεν το πίστευε, εκδηλώνεται, και μάλιστα εκδηλώνεται κατά τον πιο ομό τρόπο. Αυτό λοιπόν και μόνο θα αρκούσε για να κάτσει κανείς να σκεφτεί, και γι' αυτό θα έπρεπε να, νομίζω, να κάτσουμε να ασχοληθούμε, να ασχοληθούν τα κυβερνητικά όργανα, οι αρμόδιοι, σε συσκέψεις και στην υλοποίηση μιας στρατηγικής που λαμβάνει υπόψη της ότι αλλάζουν πολλά στον διεθνή περίγυρο, και αυτά τα καινούργια πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχουν αναδιατάξεις συμμαχιών, υπάρχουν εξελίξεις που ξεκίνησαν και που δεν ξέρει κανείς ακριβώς πού θα καταλήξουν, αλλά που πάντως πρέπει να μελετηθούν, και υπάρχουν και συγκεκριμένες κινήσεις που η Ελλάδα πρέπει να κάνει σε σχέση με την Τουρκία και σε σχέση με τους άλλους γείτονές της και συμμάχους εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, γιατί δυστυχώς κάποιοι από τους συμμάχους μας, όπως η Γαλλία, βεβαίως είναι δίπλα μας και είναι ουσιαστικά δίπλα μας, λοιπόν, και κάποιοι άλλοι μεσανατολίτες σύμμαχοι σε εισαγωγικά, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό, όπως όλοι βλέπουμε, έχουν κάνει στροφή, και ενώ μας λένε διάφορα παρηγορητικά λόγια ότι είναι κοντά μας, μας αγαπάνε. Εννοείται τις χώρες του κόλπου. Εννοώ τις χώρες του κόλπου, εννοώ και το Ισραήλ. Και διότι το Ισραήλ. Μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι εκεί υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, την οποία διαβάζουμε στα ειδικά έντυπα και στις ειδικές ενημερώσεις μέσα από τις γραμμές, που είναι η προοπτική ενός καινούριου αγωγού που θα συνδέει το Ισραήλ με την Τουρκία δια θαλάσσης ή και μέσω του Κυπριακού εδάφους, ο οποίος βεβαίως είναι το ακριβώς αντίστροφο του East Med. Ο East Med, δηλαδή, το να έρθουν τα Ισραηλινά ή Αιγυπτιακά αποθέματα προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ευρώπη, φαίνεται να έχει πεθάνει. Εγώ το είχα πει αυτό εδώ και καιρό, δυστυχώς. Άρα το project αυτό ήταν λίγο στον αέρα, πολύ στον αέρα. Γιατί οικονομικά δεν έβγαινε. Όχι, όχι, δεν ήταν γι' αυτό. Αυτό είναι η επίφαση. Η πραγματικότητα είναι ότι θα πέρναγε από περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αυτό ήταν ο λεγόμενος χάρτης της Σεβίλης, που εμείς υποστηρίζαμε ότι υφίσταται. Επίσημα η Ελλάδα απέσυρε την υποστήριξη σε αυτόν τον ανεπίσημο χάρτη της Σεβίλης. Άρα δεν θεωρούμε ότι η δική μας ΑΟΣ εφάπτεται της Κυπριακής, και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν το κάναμε. Πότε το έκανε η Ελλάδα αυτό, κύριε καθηγητά? Τον Ιανουάριο του 2021, με επιστολή της Ελληνίδος μονίμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ προς την Τουρκία. Ξέρετε ότι υπάρχει και ένας διάλογος που έχει περάσει στα ψηλά, που γίνεται δια επισήμων επιστολών μέσω ΟΗΕ. Μάλιστα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνος και από τις διαρευνητικές αυτό. Διότι είναι γραπτά, σκρίπτα μάναν, και μάλιστα στον ΟΗΕ. Εκεί λοιπόν λέμε ότι ο χάρτης της Σεβίλης είναι μια ιδιωτική υπόθεση, τον αποκηρύξαμε. Άρα δεν έχουμε τέτοιες βλέψεις. Άλλωστε, ποτέ η Ελλάδα, και είναι από τα προβλήματα που λέω ότι έχουμε τα βασικά στο διάλογο με την Τουρκία. Γιατί τόσα λάθη, γιατί τόσα λάθη? Προσέξτε, να ολοκληρώσω απλώς την κράση μου. Δεν είναι να μην μιλάμε με τον γείτονα, είναι τι λέμε, ποιες είναι οι θέσεις μας. Ακούω για παλιές θέσεις, αλλά εγώ ρωτάω, ποιες είναι οι απόψεις της Ελλάδας στο πού σταματάει η υφαλοκρηπίδα και η άωση? Ποτέ η Ελλάδα δεν το είχε εκφράσει αυτό σε χάρτη. Ήταν λοιπόν αυτός ο ανεπίσημος χάρτης, και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τώρα που έπεσε και αυτός ο χάρτης, ποια είναι η άποψή της? Πού συζητάει με την Τουρκία? Η Τουρκία έχει τη γαλάζια πατρίδα, έχει τις γκρίζες ζώνες. Τα έχει αποτυπώσει. Είναι συγκεκριμένα. Εσύ πώς πας? Με κάτι γενικότητες του τύπου, πάμε να λύσουμε το ζήτημα. Και όταν μάλιστα όσοι καταλαβαίνουν από αυτά, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορείς να πας σε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, αν πρώτα δεν αποφασίσει το Διεθνές Δικαστήριο
σε ποιον ανήκει η ξηρά. Δηλαδή, όταν είναι 152 σημεία, νησάκια, βραχονισίδες στο Αιγαίο, που η Τουρκία λέει ότι είναι γκρίζες ζώνες, δηλαδή δεν ανήκουν στην Ελλάδα, αλλά ενδεχομένως να ανήκουν και στην Τουρκία, αλλάζει εντελώς ο χάρτης του Αιγαίου. Αν έστω και 10% από αυτές τις βραχονισίδες, το Διεθνές Δικαστήριο πει ότι ανήκουν στην Τουρκία και αρχίσει να χαράσει τις γραμμές, τις θαλάσσιες ζώνες γύρω από τα νησιά υπέρ της Τουρκίας αντί υπέρ της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν, πώς συζητάμε για οριοθέτηση όταν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την οριοθέτηση αν πρώτα δεν λυθεί αυτό το ζήτημα? Αυτό είναι, αν θέλετε, α και ω στους πρωτοετής φοιτητές του διεθνούς δικαίου. Άρα λοιπόν, πώς μπορείς να συζητάς με την άλλη πλευρά όταν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τις θέσεις με τις οποίες πας? Εγώ έχω εκφράσει στο βιβλίο μου το «Η Ελλάς των τεσσάρων θαλασσών» μια βασική αρχή. Με αυτήν θα ξεκίναγα τη διαπραγμάτευση με την άλλη πλευρά, γιατί γελιόμαστε, διαπραγμάτευση κάνουμε. Και ποια είναι αυτή? Ότι εμείς έχουμε τα δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που μας δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Όλα. Δεν παρετούμαστε από καμία ζώνη. Με αυτήν την θέση προσερχόμαστε. Τώρα, σε μια διαπραγμάτευση, προφανώς δεν θα τα πάρεις όλα αυτά που ζητάς. Έτσι έγινε ήδη και με την Ιταλία ακόμα και με την διαπραγμάτευση με την Αίγυπτο για την συμφωνία που κάναμε. Προφανώς δεν θα τα πάρεις όλα. Όμως η θέση με την οποία ξεκινάς είναι αυτή. Δεν παρετούμε από κανένα δικαίωμα εξυπαρχής. Ωστόσο όμως εδώ υπάρχουν αδυναμίες, όπως μας είπατε. Δεν μπορείς να επικαλεστείς τη Σεβίλη. Αναγκάζομαι και βγαίνω επικριτικά, γιατί βλέπω αυτές τις αδυναμίες και δεν θέλω η χώρα μου να βρεθεί μεθαύριο να χάνει όταν μπορεί να κερδίζει. Γιατί από χέρι χαμένη όμως είναι. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι θα τα κερδίσουμε όλα από αυτά που ζητάμε. Είναι προφανές για όποιον καταλαβαίνει πώς είναι η διεθνή ζωή και οι διεθνείς διαπραγματεύσεις. Όμως, αν ξεκινάς μινιμαλιστικά, είναι προφανές ότι πολύ ελάχιστα θα πάρεις, αν δεν χάσεις και τελείως. Στη Χάγη μπορούμε να πάμε? Έχουμε όπλα να πάμε στη Χάγη? Ή τα έχουμε μόνοι μας απεμπολίσει αυτά τα όπλα? Όπως είπα προηγουμένως, δεν μπορείς να πας στη Χάγη πρώτον αυτή τη στιγμή, διότι η Τουρκία λέει όλα στη Χάγη και η στρατικοποίηση των νησιών. Βέβαια, εμείς έχουμε εξαιρέσει τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου από την κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η άλλη πλευρά δεν πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκείνοι λοιπόν λένε όλα στην Χάγη και εμείς λέμε όχι μόνο αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο όμως από την άλλη μεριά, εξηγώ, χωρίς να λυθεί το πρόβλημα των γκρίζων ζωνών, δεν μπορεί να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο. Διότι αν πάει, σημαίνει ότι 152 σημεία γεωγραφικοί σχηματισμοί στο Αιγαίο, μεταξύ των οποίων είναι και νησιά κατοικημένα ελληνικά, όπως η Ψέριμος, το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι και το καθεξής, ότι αυτά τα νησιά θα παιχτούν στα ζάρια μιας απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου. Αν η Ελλάδα αποδέχεται κάτι τέτοιο, να μας το πούν, να το ξέρουμε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν μπορείς να πας προς τα εκεί. Και δεν είσαι και καθόλου βέβαιος ότι ακόμη και αν φτάσει ποτέ με ένα διεθνές δικαστήριο σε μια κρίση και να είναι μόνο για αυτό το θέμα, που σας είπα, δεν το βλέπω πως ποτέ θα καταφέρναμε τους Τούρκους να πάμε μόνο για αυτό, αλλά ακόμα και αν γινότανε, κανείς δεν ξέρει, μάλλον όλοι ξέρουμε, ότι την επομένη Τουρκία μια κακή απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου δεν θα την αποδεχθεί κιόλας. Άρα θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Και βεβαίως μια απόφαση που θα βγει μετά από 10 χρόνια, την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι βιαζόμαστε να εκμεταλλευτούμε και τον πλούτο του Αιγαίου. Επί 50 χρόνια, με την πολιτική που ακολουθούμε, όπου κάθε κυβέρνηση σπρώχνει την καυτή πατάτα στην επόμενη, γιατί είναι πολύ δύσκολα να τα χειριστεί και πολύ περίπλοκα, φτάνουμε 50 χρόνια να μην έχουμε εκμεταλλευτεί τίποτα από το Αιγαίο. Δηλαδή, ακόμα και αν είχαμε φτάσει στην εξοργιστική, κατά τα άλλα, περίπτωση να τα μοιράσουμε σε ένα βαθμό, δηλαδή όχι 50-50, αλλά 90-10 με την Τουρκία, ακόμα και αυτό θα ήταν καλύτερο από το τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε εισπράξει από τον πλούτο τον υποθαλάσσιο του Αιγαίου όλα αυτά τα χρόνια και πιθανότατα τίποτα δεν θα εισπράξουμε και στην Ανατολική Μεσόγειο όπως πηγαίνουμε. Να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό να κάτι. Να λυθεί το πρόβλημα όταν πια δεν έχει καμία αξία να τα βγάλουμε από τη θάλασσα. Βεβαίως. Να σας ρωτήσω κάτι που σας ακούμε με τόση προσοχή να μας εκλαϊκεύετε τα πιο σύνθετα στοιχεία που υπάρχουν πάνω στην ελληνοτουρκική αυτή διαφορά. Έχουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών σαφή εικόνα της στρατηγικής που πρέπει να χαράξουμε σε ένα ενδεχόμενο διάλογο με την Τουρκία? Θα ήθελα όμως να μου απαντήσετε, κύριε Βαλινάκη, μετά το τελευταίο αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε.
Επιστροφή εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του 989 Αλφα Ρέντιο στα γεωπολιτικά παίγνια με τον καθηγητή και πρώην υφυπουργό εξωτερικών κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Η ανάλυση του σπάει κόκαλα εδώ κοντά και μία ώρα. Κύριε Βαλινάκη, είμαστε έτοιμοι στο Υπουργείο Εξωτερικών και γενικότερα στη παρέτρα την ελληνική? Έχουμε αυτά τα αναγκαία επιχειρήματα για να πάμε σε έναν διάλογο με την Τουρκία? Είτε μας υποχρεώσουν είτε μόνοι μας. Κοιτάξτε, τα περισσότερα θέματα είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες. Συνεπώς τις ξέρουμε τις απόψεις μας, ξέρουμε και τις απόψεις των Τούρκων. Βεβαίως το διεθνές δίκαιο εξελίσσεται, βγαίνουν αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων που οι περισσότερες μας βολεύουν, υπάρχουν και κάποιες που δεν μας βολεύουν, υπάρχει μια νομολογία που εξελίσσεται. Αυτά όλα τα παρακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά όταν λέω για εθνική στρατηγική, εννοώ ότι ξεπερνάει το επίπεδο του Υπουργείου Εξωτερικών. Γι' αυτό και υπάρχουν τα σχετικά όργανα, δηλαδή το ΚΙΣΕ, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Άμυνας, όλοι αυτοί. Είσαστε υπέρ ενός Εθνικού Συμβουλίου? Μα η Νέα Δημοκρατία έχει υποσχεθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο, ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ότι θα το κάνει από το 2019 προεκλογικά και δεν το έκανε. Ο μόνος που υπήρξε είναι ένας Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Είδα για πρώτη φορά με χαρά ότι τον πήρε μαζί του από τις ειδήσεις, το είδα στην τηλεόραση, ότι πήρε για πρώτη φορά μαζί του το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας στην Κωνσταντινούπολη ο Πρωθυπουργός. Πολύ καλά έκανε, γιατί χρειάζεται αυτή η παρουσία. Αλλά και αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται ένα επιτελείο, όπως και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός χρειάζεται ένα επιτελείο. Δηλαδή υπάρχει στο Μαξίμου μια σειρά από υπουργούς που ασχολούνται με το συντονισμό της κυβερνητικής δράσης σε πάρα πολλά θέματα, από τα ζώα συντροφιάς μέχρι πολύ σημαντικότερα. Δεν βλέπω όμως να γίνεται η συζήτηση για την εθνική στρατηγική, για τη στρατηγία απέναντι στην Τουρκία ή γενικότερα, αν θέλετε, την εθνική πορεία. Μακάρι να κάνω λάθος και να γίνονται αυτά χωρίς να ανακοινώνονται, αλλά θα περίμενα να γίνεται μια πολύ πιο σε βάθος προετοιμασία, διότι και οι εξελίξεις είναι ταχείες, έχουμε αλλαγές που σημειώνονται καθημερινά και όλα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται. Σε αυτά μπαίνουν μέσα και οι εξοπλισμοί, εννοείται, οι συμμαχίες, γιατί και οι εξοπλισμοί είναι ένα θέμα. Αν χρειαζόμαστε εξοπλισμούς, αν θέλετε, εντυπωσιακούς, όπως είναι τα μεγάλα σκάφη και τα πολύ πιο σύγχρονα, τα τελευταία λέξη αεροσκάφη, ή αν χρειαζόμαστε και μικρότερα και περισσότερα, τα οποία λένε μερικοί ειδικότεροι αιμού στο θέατρο του Αιγαίου θα ήταν πιο αποτελεσματικά. Βεβαίως, πιο έξυπνα, πιο ευέλικτα. Λίγο σαν τους μπουρλοτιέριδες, ας πούμε, της ελληνικής επανάστασης, για να θυμηθούμε. Και λοιπόν, κυρίως τα μη επανδρομένα. Τα μη επανδρομένα είναι άλλη μια καινούργια πρόκληση πάρα πολύ σημαντική. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, θεωρώ ότι θα έπρεπε η πολιτεία, η χώρα μας, να ετοιμαστεί αντί να βλέπουμε σε όλους όσους, όσοι όπως εγώ ασκούμε μια κριτική, μια προσπάθεια να αν θέλετε, υπονομεύσουμε το κυβερνητικό έργο, να το βλέπουμε θετικά με τη λογική ότι πρέπει να εξεταστούν αυτά τα ζητήματα. Σε μια δημοκρατική πολιτεία όλα πρέπει να συζητιούνται και όχι απαραίτητα δημόσια. Μου αρκεί και θα είμαι πολύ ευχαριστημένος να μάθω ότι το συζητούν τα αρμόδια όργανα και παίρνουν σχετικές αποφάσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπω λίγα μπροστά στις προκλήσεις και λέω μπορούν να γίνουν περισσότερα. Έχουν περάσει 8 μήνες από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Αγκόρνο Καραμπάχ, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τα μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα, τα UAVs και τα drones της Τουρκίας, και δεν έχουμε κάνει μία σοβαρή συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και Κλεισμένων των Θυρών, η αρμόδια που είναι για τους εξοπλισμούς, για το τι μπορούμε εμείς έστω και την τελευταία στιγμή να περισσώσουμε. Δεν έχει γίνει τίποτα και βλέπουμε ότι τα Μπαϊραχτάρ τώρα και στο θέατρο των επιχειρήσεων στην Ουκρανία να παίζουν ίσως και έναν από τους κυρίαρχους ρόλους των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Έχετε απολύτω δίκιο. Ναι, δεν λέω δεν κάνουμε τίποτα, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει κάνουμε λίγα, φοβάμαι, σε σχέση με τον ορυμπαγδό των εξελίξεων. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα, χρειάζεται με μεγαλύτερη προσπάθεια να εμβαθύνουμε σε αυτά τα θέματα, διότι το τι κάνουν οι άλλες χώρες είναι δική τους υπόθεση, αλλά εμείς πρέπει τα δικά μας επίπεδα να τα ζυγίσουμε σε κάθε ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν κάθε μέρα. Και βάσει αυτό να πορευόμαστε. Τελικά, κύριε Βαλινάκη, απεσιόδοξος σας ακούμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος με τη λογική ότι κάθε φορά μπορούμε ως χώρα να κάνουμε περισσότερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και προσπαθώ από τη δική μου μεριά πολλές φορές με προτάσεις, γιατί είμαι από τους λίγους που κάνουν προτάσεις και έχω κατηγορηθεί πολλές φορές γι' αυτό. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να κινείται το σύστημα. Αν όλοι σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει και τίποτα σε αυτή τη χώρα. Αυτές οι προτάσεις εισακούονται από κάποιους. Κύριε Βαλινάκη, έχετε την αίσθηση ότι τουλάχιστον κάποιοι σας ακούνε, είτε από τον ιδεολογικό χώρο το δικό σας, είτε από διαφορετικούς χώρους. Δηλαδή υπάρχουν αυτιά στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό που μπορούν να ακούσουν και να καταλάβουν και να λάβουν άμεσα μέτρα επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Εντάξει, δεν παριστάνω το σοφό, δεν διεκδικώ τίποτα, ούτε και βεβαίως το αλάθητο μπορώ να έχω. Όμως θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι ασχολούμενοι με τα ζητήματα αυτά, είτε βρίσκονται στο κρατικό μηχανισμό, είτε βρίσκονται απ' έξω στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα και ούτω καθεξής, να συνεισφέρουν με ιδέες πρακτικές και όχι με γενικότητες θεωρίες και αν θέλετε καταγγελίες της τουρκικής επιθετικότητας. Χρειαζόμαστε λύσεις πρακτικές για το πώς κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα θα το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πολλά που γράφονται και λέγονται πολύ σοβαρά. Εγώ τα παρακολουθώ και προσπαθώ όλα αυτά να τα συνθέτω και στις δικές μου μελέτες. Αλλά η δουλειά είναι κυρίως του κράτους να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά και να βρει την κατάλληλη οπτική και τις κατάλληλες αποφάσεις που είναι αναγκαίες να λάβει. Μάλιστα. Κύριε Βαλινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και τα φώτα τα οποία, τον προβολέα που ρίξατε στα γεωπολιτικά παίγνια του Α989 εδώ στο ραδιόφωνο για τα τόσο καυτά θέματα τα οποία απασχολούν τον μέσο Έλληνα πολίτη και τον απασχολούν διακαώς, θέλουν να ακούνε τέτοιου είδους απόψεις από ανθρώπους που αφιερώνουν μεγάλο μέρος της ζωής τους στην εμφάθηση των εθνικών μας θεμάτων. Να είστε καλά πάντα και πάντα, πάντα να μας δίνετε τις προτάσεις σας. Καλή σας νύχτα. Πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα. Κυρίες και κύριοι, εδώ απόψε φτάσαμε στο τέλος μιας κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουσας συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Βαλινάκη. Ο κύριος Βαλινάκης είναι καθηγητής, χορτασμένος άνθρωπος, διαβασμένος άνθρωπος, που με παρησία διατυπώνει τις δικές του απόψεις, οι οποίες ενίοτε δεν ευχαριστούν και τόσο τις κυβερνήσεις. Προέρχεται από το χώρο της συντηρητικής παρατάξεως, υπήρξε υφυπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή, είναι γνωστό στη μικρή μας χώρα, στη μικρή μας Ιερουσαλήμ, ότι ο κ. Βαλινάκης είναι ένας εκ των συνεργατών και φίλων του πρώην πρωθυπουργού του Κώστα του Καραμαλή. Δεν έχει αυτό καμία σημασία. Εδώ διατυπώνει την επιστημονική του άποψη ο κύριος Βαλινάκης, και η οποία άποψη αυτή νομίζω ότι αγκαλιάζει όχι μόνο τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων της συντηρητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας για παράδειγμα, αλλά ενός ευρύτερου φάσματος του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και νομίζω ότι είχε και έχει μια ειδική αξία ο λόγος του.
Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.